Γεια σας! Με βλέπετε με τα ίδια ρούχα και με το ίδιο μακιγιάζ με το προηγούμενο μου tag, γιατί κάνω το ένα βίντεο μετά το άλλο, κάνω τα δύο tag μαζί σήμερα. Οπότε αυτό θα είναι το tag, οι τέλειες ατέλειες μου, δηλαδή my perfect imperfections, και θα μιλήσω για τρία πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν στον εαυτό μου και για άλλα τρία που μου αρέσουν. Αυτός είναι ο σκοπός του tag, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω πρώτα με τα τρία πράγματα που δεν μου αρέσουν. Το πρώτο είναι το δέρμα του προσώπου μου. Εγώ παλιά είχα εκπληκτικό δέρμα. Σε όλο το γυμνάσιο, σε όλο το λύκειο δεν έβγαλα ποτέ ούτε ένα σπυράκι. Το δέρμα μου ήταν λίο, όλοι στο σχολείο με ζηλεύανε, όλοι μου λέγανε πόσο υπέροχο δέρμα έχεις κλπ. Και όταν έγινα 21 χρονών, ξεκίνησε ο εφιάλτης μου. Ξεκίνησα να έχω ακμή, εδώ κυρίως στα μάγουλα. Η κατάσταση ήταν τραγική για μένα. Αυτή την περίοδο παίρνω αντισυλληπτικά για να την αντιμετωπίσω την ακμή μου και βάζω και κάποιες κρέμες και κάποια καθαριστικά, φαρμακευτικά κυρίως. Πήγα στον δερματολόγο, με έπεισε να ξεκινήσω να χρησιμοποιώ φαρμακευτικά προϊόντα και όχι προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Οπότε ελπίζω με τον καιρό να βελτιωθεί η ακμή μου. Έχω ορμονική ακμή κυρίως και ελπίζω με τον καιρό να φύγει η ακμή μου, γιατί προσπαθώ γενικότερα να την βελτιώσω. Αλλά ένα πράγμα που δεν μου αρέσει αυτή την περίοδο σίγουρα είναι το δέρμα μου. Ένα ακόμα πράγμα που δεν μου αρέσει είναι το άνω μου χείλος. Πολλές φορές στις φωτογραφίες πρέπει να κάνω έτσι για να φανεί λίγο πιο μεγάλο αυτό το χείλος ή να βρω έναν τρόπο να φαίνεται λίγο μεγαλύτερο, γιατί αυτό το πάνω χείλος είναι πιο μικρό από το κάτω. Δεν ξέρω γιατί, ενώ έχω ένα ωραίο και όχι και πάρα πολύ μεγάλο, αλλά ωραίο κάτω χείλος. Το πάνω δεν είναι ίδιο, είναι λίγο πιο λεπτό και πάντα μου τη δίνει αυτό. Μπορεί ποτέ να μην το έχετε προσέξει, αλλά εγώ το βλέπω κάθε μέρα στον καθρέφτη και μου σπάει τα νεύρα. Δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω γι' αυτό, εκτός από ενέσεις ή πλαστική επέμβαση φυσικά, το οποίο δεν είμαι διατεθειμένη να κάνω. Αλλά ναι, το πάνω μου χείλος δεν μου αρέσει καθόλου. Το τρίτο πράγμα που έχω και δεν μου αρέσει καθόλου είναι ότι δεν έχω καλό μεταβολισμό. Και γενικά, ενώ βλέπω ότι μπορώ να φάω λίγο παραπάνω, αμέσως θα φανεί. Αμέσως θα φανεί στο σώμα μου. Κυρίως στην κοιλιά μου. Ό,τι τρώω το παίρνω στην κοιλιά μου εγώ. Και στους γοφούς. Οπότε, ναι, είναι το χειρότερό μου. Βλέπω κάποιες κοπέλες οι οποίες τρώνε ό,τι θέλουν και είναι έτσι. Και εγώ δεν είπα να τρώω ό,τι θέλω και να είμαι έτσι. Είπα να είμαι κανονική. Ενώ τώρα δεν είμαι κανονική, έχω αρκετά παραπάνω κιλά και προσπαθώ να τρώω όσο γίνεται πιο λίγο και σωστό φαγητό κιόλας. Αλλά ναι, αυτό ήταν πάντα το μεγάλο μου παράπονο, ότι δεν έχω καθόλου καλό μεταβολισμό. Δηλαδή πάντα πρέπει να προσέχω τι τρώω και άμα ποτέ φάω ένα φαγητό που είναι πολύ αγαπημένο μου, το οποίο συνήθως θα είναι junk food ή κάτι παχυντικό τέλος πάντων, θα το πάρω κατευθείαν σε κιλά αυτό το φαγητό. Οπότε, ναι, δεν μπορώ να απολαύσω το φαγητό τόσο όσο θέλω και είναι μια μεγάλη μου αγάπη το φαγητό, οπότε είναι κρίμα που πάντα πρέπει να προσέχω και πάντα πρέπει να είμαι με τη ζυγαριά στο χέρι για να βλέπω πόσα κιλά είμαι και να μην υπερβώ, να μην γίνω πάρα πολλά υπερβολικά κιλά παραπάνω. Τώρα θα σας πω τα τρία πράγματα που μου αρέσουν. Λοιπόν, το πρώτο είναι τα μάτια μου και νομίζω ότι αυτό το μάτι, στο κάτω μέρος του, θα προσπαθήσω να σας βγάλω φωτογραφία για να το δείτε, έχει μία μπιλίτσα μαύρη. Είναι όλο το μάτι φυσικά γαλαζοπράσινο, το ίδιο και το άλλο βέβαια, αλλά αυτό νομίζω το μάτι, στο κάτω μέρος του, έχει μία μπιλίτσα μαύρη. Και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, μου αρέσει πάρα πολύ και γενικά όλοι που με γνωρίζουν προσέχουν τα μάτια μου. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χαρακτηριστικό μου, μου αρέσει πάρα πολύ να τα τονίζω. Θεωρώ ότι σε όλο μου το πρόσωπο το αγαπημένο μου μέρος είναι τα μάτια μου. Κάτι άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ σε μένα είναι τα φρύδια μου. Λοιπόν, τα φρύδια μου όταν ήμουν μικρή τα είχα βγάλει υπερβολικά πολύ. Ήταν μια λεπτή γραμμή τα φρύδια μου. Και όμως ξαναγεμίσανε από μόνο τους, ξαναβγήκανε τριχούλες μόνες τους. Έχουν γενικά πολύ καλό σχήμα τα φρύδια μου. Δεν έχω πάει ποτέ σε αισθητικό να μου τα φτιάξει. Δεν χρειάζεται. Ίσα-ίσα να τα γεμίζω με το μολύβι, δεν έχουν καν τόσα πολλά κενά δηλαδή. Δηλαδή πιο πολύ το κάνω για να δώσω ένα έτσι διαφορετικό σχήμα, ενώ έχουν από μόνο τους ωραίο σχήμα τα φρύδια μου. Ταιριάζουν με τα μαλλιά μου, διότι φυσικά δεν έχω βάψει ποτέ τα μαλλιά μου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι γενικά πολύ δυνατά τα φρύδια μου, γιατί όπως σας είπα, τα έβγαζα υπερβολικά και ξαναβγήκανε.
Οπότε ναι, τα φρούτα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και τρίτο χαρακτηριστικό που μου αρέσει πάνω μου είναι τα μαλλιά μου. Τα μαλλιά μου είναι φυσικές μπούκλες από μόνα τους, είναι καστανόξανθα το χρώμα τους. Μικρή ήμουνα ακόμα πιο ξανθιά, σαν τα γερμανάκια ήμουνα, τόσο πολύ ξανθιά. Και γενικά δεν με ταλαιπωρούνται καθόλου. Δεν είναι καθόλου λιπαρά, οι άκρες τους δεν είναι ποτέ τόσο ιδιαίτερα ξηρές. Βέβαια τα περιποιούμε κι εγώ. Τα έχω αφήσει μέχρι και ένα χρόνο χωρίς κούρεμα και ακόμα δεν ήταν σε μια τόσο άθλια κατάσταση όπως θα ήταν ας πούμε μια άλλη κοπέλα στο μαλλί άμα τα άφηνε ακούρευτα για ένα χρόνο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τα μαλλιά μου, δεν με ταλαιπωρούν καθόλου. Σε ό,τι styling και να τους κάνω πάντα με ακούνε, εκτός από το ίσχυμα βέβαια, αλλά δεν μου πολύ αρέσει το ίσχυμα, οπότε και δεν το κάνω. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, όλοι πάντα προσέχουν τα μαλλιά μου. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα δυνατά μου σημεία και μου αρέσει πάρα πολύ το μαλλί μου. Αυτό ήταν λοιπόν το tag. Περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε 3 πράγματα που δεν σας αρέσουν για τον εαυτό σας και 3 που σας αρέσουν, ή 1 και 1 ή 2 και 2, όσα θέλετε εσείς. Και κάνω tag όλες όσες το βλέπετε αυτό το βίντεο, να μου το αφήσετε από κάτω, video response, να το δω. Είναι πάρα πολύ ωραίο βίντεο να το κάνεις, γιατί πραγματικά συνειδητοποιείς τι σου αρέσει πιο πολύ και τι δεν σου αρέσει καθόλου στον εαυτό σου. Όταν κάθεσαι και τα γράφεις και σκέφτεσαι, α, πρέπει να κάνω αυτό το tag, ας κάτσω να τα γράψω, συνειδητοποιείς καλύτερα κάποια πράγματα. Και είναι και καλή ευκαιρία να τονίσεις τα θετικά σου και έτσι να κρύψεις κάπως τα αρνητικά σου, αφού θα τα έχεις καταλάβει λίγο καλύτερα. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλιά πολλά!